Για πάμε να δούμε τι νεότερα έχουμε για αυτό το θέμα. Καταρχήν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του κτηματολογίου για το Λασίθι. Δώσε μας έτσι μια εικόνα. Η φάση που περνάμε τώρα είναι η φάση, βρισκόμαστε ακόμη στη φάση της ανάρτησης. Περάσαμε την πρώτη φάση που ήταν η συλλογή των δηλώσεων. Μετά μπήκαμε στην προανάρτηση όταν εμφανιστήκαν οι πρώτοι χάρτες στην πλατφόρμα του κτηματολογίου και τώρα είμαστε στη δεύτερη φάση που είναι η ανάρτηση. Η επόμενη φάση θα είναι οι πρώτες εγγραφές που περνάμε δηλαδή στο λειτουργούν πια κτηματολόγιο, το οποίο θα είναι αυτό που στην ουσία αντικαθιστά σε εισαγωγικά πάντα το υποθηκοφυλακείο. Θα είναι δηλαδή στη θέση του υποθηκοφυλακείου. Οι φάσεις όμως αυτές έχουν πάρει διάφορες παρατάσεις όπως γνωρίζει ο κόσμος, αλλά τώρα εδώ που βρισκόμαστε είμαστε στη φάση της ανάρτησης. Και η συγκεκριμένη στιγμή που συζητάμε είμαστε προς το τέλος υποτίθεται της ανάρτησης, διότι όπως σίγουρα ο κόσμος γνωρίζει και εσείς, υπήρξε μια περίοδος όπου ο κόσμος μπορούσε να υποβάλει, αυτό ήταν στην προανάρτηση, μπορούσε να υποβάλει ενστάσεις και αντιρρήσεις κατά των όσων είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα του κτηματολογίου. Αν δηλαδή κάποιος είχε δει την ιδιοκτησία του ότι θυγότανε από κάποια γειτονική ιδιοκτησία ή για κάποιο λόγο δεν ήταν αυτό που περίμενε αυτός να δει, υπήρχε δυνατότητα, και το λέω υπήρχε γιατί τώρα πια δεν μπορείς να υποβάλεις αιτήματα στη συγκεκριμένη φάση της ανάρτησης, δεν μπορεί να υποβάλεις αιτήματα διόρθωσης. Μπορούσες λοιπόν να υποβάλεις αιτήματα διόρθωσης όσοι το προλάβαν, το κάναν ή όσοι τέλος πάντων είχαν την ανάγκη να το κάνουν, γιατί και πολλά είναι σωστά, δεν τα ισοποδώνουμε όλα έτσι. Πολλές, το μεγαλύτερο ποσοστό ευτυχώς είναι σωστό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά λάθη. Όσοι λοιπόν υπέβαλαν αιτήματα διόρθωσης, ξαναλέω, ήρθε τώρα η στιγμή γιατί θα ρωτάγανε σίγουρα πότε και πότε, ήρθε λοιπόν η στιγμή τώρα να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε με αυτό που μας κοινοποιεί το κτηματολόγιο. Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή, ο ανάδοχος του κτηματολογίου έχει εξετάσει όλα αυτά τα υποβληθέντα με αίτηση σφάλματα, έχει συνυπολογίσει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί με τα σφάλματα αυτά, που μπορεί να ήταν ένα τοπογραφικό, ένα συμβόλαιο, μια ενόρκη βεβαίωση, ένα οτιδήποτε, μια μαρτυρία, οτιδήποτε. Για να απαντήσει με μια έκθεση την οποία κοινοποιεί σε κάθε αίτηση και σε κάθε θυγόμενο. Εδώ είναι τώρα και ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Αν πήγα εγώ ως πανταζής και υπέβαλα μια αίτηση με την οποία αίτηση θίγομαι, θεωρώ ότι θίγομαι και την κοινοποιώ στο κτηματολόγιο, το κτηματολόγιο προκειμένου να κάνει αποδεχτή τη δική μου την αίτηση, προφανώς θα θυγούν κάποιοι γείτονες που συνορεύουμε. Και αυτοί χωρίς να έχουν κάνει αίτημα διόρθωσης θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα ότι ο όμορος τους, ο γείτονάς τους έχει υποβάλει αίτημα διόρθωσης και θα πρέπει και αυτοί να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν ανάλογα. Σε περίπτωση διαφωνίας, Κωστή μου, παρένθεση, τι γίνεται εκεί, δηλαδή ποιος είναι ο μεσολαβητής όλο αυτό? Λοιπόν, εδώ η φάση αυτή της διόρθωσης των σφαλμάτων, να το πούμε έτσι πιο απλά, έχει δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος είναι η υποβολή της συμφωνίας ή της διαφωνίας ως απάντηση στο ερώτημα, στην έκθεση του κτηματολογίου, η οποία διαρκεί ένα μήνα, και η δεύτερη είναι το περιθώριο, ο δεύτερος μήνας είναι το περιθώριο που σου δίνει το κτηματολόγιο για να προσκομίσεις τα δικαιολογητικά με τα οποία θα υποστηρίξεις την αντίρρησή σου, τη διαφωνία σου. Πρέπει βέβαια σε αυτή τη φάση όταν πάμε να... Αν συμφωνήσουμε, να πούμε το απλό, αν συμφωνήσουμε δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Απλά κοινοποιούμε τη συμφωνία μας στο κτηματολόγιο και σταματάει εκεί, ας πούμε. Το κτηματολόγιο προχωράει στην επόμενη φάση. Αν διαφωνήσουμε θα πρέπει να γράψουμε τους λόγους που διαφωνούμε,
διαφωνώ για το Α, Β, Γ, οτιδήποτε. Υπάρχει μέσα πεδίο που γράφει τους λόγους για τους οποίους διαφωνείς και μετά σου δίνει ένα μήνα περιθώριο. Μετά την, να πούμε τις ημερομηνίες, ο πρώτος μήνας είναι μέχρι 24 Μαΐου και ο δεύτερος μήνας είναι μέχρι 23 Ιουνίου. Να. Για να επισυνάψεις τα δικαιολογητικά. Ναι. Ωραία. Και να φέρουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, έτσι, που ίσως είναι σύνηθες. Πολλά από τα δικαιώματα που δηλώθηκαν δεν είχαν, ας πούμε, πιστοποιητικό μεταγραφή στα συμβόλαια. Ναι. Ή είχαν ένα συμβόλαιο το οποίο μπορεί να έλεγε, ας πούμε, ότι το αγροτομάχιό μου είναι 2 στρέμματα και στο κτηματολόγιο έχουμε δηλώσει 4. Εδώ τώρα, ας πούμε, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει κάποιος να επισυνάψει θα είναι είτε ένα ε9 που να δηλώνει, που να φαίνεται ότι το κομμάτι του είναι δηλωμένο ως 4 στρέμματα, είτε με μια μέτρηση, ας πούμε, παράδειγμα, με ένα τοπογραφικό που το μετρήσαμε και το βρήκαμε 4 στρέμματα αντί για 2, ή συμπληρωματικά με μια ένορχη βεβαίωση ή με μια διόρθωση συμβολίου, ακόμη πιο δύσκολο βέβαια αυτό, έτσι. Να. Κάποιο τρόπο που να κατοχυρώνει αυτά που υποστηρίζουμε. Να. Αν και ο γείτονάς μου έχει τα ίδια δικαιολογητικά, τι γίνεται τώρα εδώ? Λοιπόν, εδώ τώρα είναι και αυτό ένα άλλο θέμα, τα πρέπει να μας απασχολήσει. Από όσες περιπτώσεις έχουμε εξετάσει μέχρι τώρα, το κτηματολόγιο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη μια μέτρηση, ας πούμε. Όταν το μεγαλύτερο ποσοστό της κτηματογράφησης όπως έχει γίνει, έγινε με εντοπισμούς, δηλαδή με μια πρόχειρη μέτρηση, με αρκετή ασάφεια στον εντοπισμό των ορίων. Αυτό λοιπόν το λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη το κτηματολόγιο στην περίπτωση που υπάρχει τοπογραφικό. Αν υπάρχει κάποιο τοπογραφικό και γύρω, δηλαδή αν κάποιος από αυτούς που θίγονται έχει κάνει ένα τοπογραφικό διάγραμμα που σημαίνει ότι έχει πάει άνθρωπος, το έχει μετρήσει, έχει επιβεβαιώσει τα όρια, το κτηματολόγιο το λαμβάνει σοβαρά υπόψη και εξαρτά, να το πω έτσι απλά, τα υπόλοιπα αιτήματα πάνω στο πιο ισχυρό του στοιχείο που είναι το τοπογραφικό διάγραμμα, το ένα σύγχρονο τοπογραφικό διάγραμμα. Ναι. Όταν όλοι έχουν τα ίδια και κάποιος διαφωνήσει από αυτούς, γιατί υπάρχει περίπτωση εγώ να συμφωνώ, αλλά όλος να διαφωνεί, έτσι. Είναι πολύ εύκολο. Θα γίνει κατά κόρον αυτό. Ναι. Αν αυτός λοιπόν έχει διαφωνήσει, το κτηματολόγιο θα παραπέμψει την υπόθεση σε επιτροπή αφού κλείσει η φάση της ανάρτησης και περάσουμε σε λειτουργούν. Τον Ιούνιο, ας πούμε. Τον Ιούνιο. Ναι, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τον Ιούνιο. Να κάνουμε μια παρένθεση, Κωστή μου. Έχουν γίνει αρκετές διορθώσεις, μάλλον τα λάθη αυτά έχουν δηλωθεί, έχουν διορθωθεί ή θα περιμένουμε τον Ιούνιο την Επιτροπή ή στην Επιτροπή πάνε αυτές οι διαφωνίες, οι περίεργες που είπαμε, όταν και οι δύο γείτονες, παράδειγμα, δηλώνουν τα ίδια ή παρόμοια? Κοιτάξτε, ό,τι έγινε μέχρι τον περσινό Φλεβάρι, όχι αυτό μας πέρασε τον προηγούμενο, το Φλεβάρι δηλαδή του 22, συγγνώμη του 23, το Φλεβάρι του 23, ό,τι υποβλήθηκαν μέχρι και εκεί ως αιτήματα έχουν όλα εξεταστεί. Να. Από εκεί και δεν έχουν εξεταστεί, δεν έχουν υποβληθεί, δεν έχουν τελεσιδικήσει, να το πω, δεν έχουν τελειώσει, έτσι. Έχουν εξεταστεί από τον ανάδοχο. Να. Έχουν ωστόσο η διαδικασία, η φάση της ανάρτησης, ο ανάδοχος δεχόταν συμπληρωματικά στοιχεία. Να. Δηλαδή μπορούσα, ας πούμε, εγώ είχα κάνει την αίτησή μου, την δήλωσή μου στο κτηματολόγιο και μετά έκανα το συμβόλαιο και το πήγα. Το δεχότανε αυτό. Κάποια τέτοια πράγματα λοιπόν από αυτά που έχουν υποβληθεί έχουν ληφθεί υπόψη. Δεν ξέρω βέβαια σε τι βαθμό, γιατί αυτό έχει να κάνει και με το φόρτο εργασίας του αναδόχου, αλλά σίγουρα πολλά από αυτά έχουν ληφθεί υπόψη. Όχι όμως όλα. Όλα τα αιτήματα έχουν εξεταστεί μέχρι το Φλεβάρι που σας είπα, αλλά από εκεί και πέρα κάτι που κάναμε, που πήγαμε μετά, συμπληρωματικά στοιχεία, πιθανό και να μην έχει ληφθεί υπόψη, έτσι. Και αν έρθει σε εμάς τώρα ένα email που θα λέει ότι ξέρετε κάτι, δεν μου φέρατε το συμβόλαιο ενώ εσύ το έχεις πάει, θα πρέπει να διαφωνήσεις και να πεις ότι σας το έχω προσκομίσει με τον αριθμό συμβολέου τάδε, ας πούμε. Έτσι.
Δεν τελειώνει το κτηματολόγιο. Έτσι, το κτηματολόγιο, να ξέρετε, είναι ένα πολύ εύπλαστο πράγμα. Το οποίο βέβαια, θα σύρει. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και νομίζω θα αργήσει κιόλας. Δεν ήθελα το τέλος του κόσμου, προς Θεού, αλλά η συνέπεια επιβραβεύεται, να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Μάλιστα. Οπότε, για τον κόσμο που μας ακούει, τι πρέπει να κάνει τώρα? Δηλαδή, λοιπόν, ο κόσμος που μας ακούει πρέπει να σκεφτεί πρώτα-πρώτα τι email έχει δηλώσει, γιατί ξέρω ότι πολλοί μεγάλοι άνθρωποι δηλώνουν των παιδιών τους, δηλώνουν του θείου τους, δηλώνουν δεν ξέρω τι δηλώνουν. Ναι, ενδεχομένως να μην έχουν ή να γιατί μην μπορούν να το χειριστούν. Email, γιατί να έχουν. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούν τι email δηλώσανε και να ψάξουν στο email αυτό αν τυχόν τους έχει έρθει κάποια ειδοποίηση. Αν δεν τους έχει έρθει ειδοποίηση, δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, γιατί πολύ απλά αυτά που δηλώσανε, αυτά θα λάβουν. Έτσι. Δεν ξέρουμε αν είναι σωστά ή λάθος, έτσι δεν μπερδευτούμε, μπορεί και να είναι λάθος. Απλά να ελέγξουν τα mail τους, γιατί μπορεί λοιπόν, τα mail και κάποιοι να μην το ελέγχουν. Να ελέγξουν τα mail τους, να δουν αν έχουν λάβει αυτή την περίφημη επιστολή που στέλνει το κτηματολόγιο. Στην επιστολή αυτή μέσα λοιπόν υπάρχει και ένα έντυπο που λέει οδηγίες. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια ο κόσμος θα μπορέσει να το ακολουθήσει και να το ασπαστεί. Υπάρχουν όμως αναλυτικές οδηγίες. Υπάρχει εκεί μέσα λοιπόν και ένας σύνδεσμος, ένα link, το οποίο αν το πατήσεις πηγαίνει στη σελίδα όπου το κτηματολόγιο σου έχει κοινοποιήσει την έκθεση της Επιτροπής, αυτή του αναδόχου που συζητάμε τώρα, και σου έχει κοινοποιήσει και κάποια συνημμένα έγγραφα που είναι ένα διάγραμμα μεταβολής που φαίνεται στο χάρτη πάνω τι αλλαγές προτείνονται. Δηλαδή τι προτείνει το κτηματολόγιο, που συνήθως είναι με μπλε, τι έχει αναρτηθεί στην ανάρτηση στο χάρτη, που συνήθως είναι με κίτρινο, και τι χρώμα, τα περιγράμματα μιλάω πάντα, και τι είχες δηλώσει εσύ, που συνήθως είναι με κόκκινο. Αυτές οι τρεις αποχρώσεις, χρωματιές αποχρώσεις υπάρχουν. Κόκκινο τα δηλωμένα από εμάς, κίτρινο αυτά που φανήκανε τελικά στο χάρτη και μπλε αυτά που προτείνονται ως αλλαγές από την Επιτροπή που εξέτασε την περίπτωσή μας. Θα πρέπει λοιπόν να μπούμε, θέλει πάντα κωδικούς τάξης net αυτό για να μπει στη σελίδα εκεί, στο σύνδεσμο που μας δίνει, να μπει ο κόσμος με κωδικούς τάξης net στην σελίδα, να κοιτάξει τα συνημμένα του, να διαβάσει την έκθεση προσεκτικά και μετά θα πρέπει επίσης μας έχει ένα σύνδεσμο που αποστέλουμε, συμφωνούμε από κάτω, γράφουμε ότι συμφωνώ ή διαφωνώ με τα όσα γράφει η έκθεση. Αν συμφωνήσουμε τίποτα, απλά το απαντάμε ότι συμφωνούμε και το στέλνουμε και τελειώνουμε. Αν γράφουμε διαφωνούμε, θα πρέπει μετά να γράψουμε τους λόγους για τους οποίους διαφωνούμε. Και σύμφωνα με τους λόγους που διαφωνούμε, αυτούς θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε με έγγραφα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι διαφωνώ επειδή το χωράφι μου είναι έτσι. Επειδή διαφωνώ, πρέπει να έχεις και το επιχείρηματά σου. Σωστά. Θα φέρω το συμβόλαιό μου, θα φέρω το τοπογραφικό μου, έχω κάνει τοπογραφικό διάγραμμα κτλ. Έτσι, αυτό. Ένα άλλο σημείο τώρα, το τέταρτο βήμα από όλα αυτά που οριστικοποιείς λοιπόν την επιλογή σου, έτσι, και αποκτάς τον πίνακα που μετά, μόλις οριστικοποιείς την επιλογή σου, αποκτάς πρόσβαση στον πίνακα αυτών που θίγονται, δηλαδή τους γείτονές σου, ποιοι είναι γύρω-γύρω από σένα, με ποιους ΚΑΕΚ έχεις επαφή και τους προσβάλλεις. Θα πρέπει λοιπόν εδώ στο τέταρτο βήμα να ενημερώσεις όσους θίγονται, γιατί σου στέλνει μέσα το email τους, σου στέλνει τα τηλεφωνά τους, τα ονόματά τους και πρέπει εσύ εγγράφως να τους ενημερώσεις έναν-έναν ξεχωριστά με την έκθεση της θυματογράφησης, με το ότι διαφωνείς και έχει και ένα ενημερωτικό μήνυμα προς τους υγόμους συγκεκριμένο που λέει ότι διαφωνώ για τον τάδε και τάδε λόγο και ότι πρέπει μέχρι την 25η Μαΐου έως την 23η Ιουνίου να συμφωνήσει και αυτός ή να διαφωνήσει και αυτός. Έτσι, δηλαδή από τη στιγμή που του το στέλνει αυτός που έχει το αίτημα, θα πρέπει ο άλλος να συμφωνήσει να διαφωνήσει. Αν τώρα ο άλλος, εγώ ερχόμαστε σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, αν ο άλλος διαφωνήσει για τους λόγους του πάντα, θα το στείλει και αυτός στο κτηματολόγιο ότι διαφωνώ με την τάδε έκθεση και η επιτροπή μετά είναι το κτηματολόγιο είναι αναγκασμένο μετά να το στείλει σε επιτροπή. Και να εξεταστεί μετά το ζήτημα αλλιώς. Να πούμε βέβαια και για τις επιτροπές εδώ άλλο ένα, ότι η επιτροπή δεν θα λειτουργεί όπως είναι τώρα έτσι απλά, στέλνω μηνύματα και κάνω.
πολύ πιθανόν να θέλει επιδόσεις με δικαστικό επιμελητή. Θα θέλει σίγουρα τοπογραφικό. Δεν μπορεί να είναι μια επιτροπή να λειτουργήσει χωρίς τοπογραφικό και να λειτουργεί. Θα θέλει σίγουρα μαρτυρίες. Θα είναι δηλαδή να μείνει δικαστήριο η επιτροπή. Όχι με, γρήγορο, όχι με, μπορεί να είναι και από ό,τι λένε εδώ ότι θα είναι διαδικτυακό, online. Θα σου δίνουν το link. Θα σου δίνουν το link και θα σου λένε: γίνεται η επιτροπή σας σήμερα, συνεδριάζει η επιτροπή για την υπόθεσή σας. Μπείτε να την παρακολουθήσετε. Δεν ξέρω αν έχει και λόγο ο θυγόμενος, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πιθανότατα να έχει. Αλλά θα είναι fast track διαδικασία. Και θα έχει κόστος, έτσι. Δηλαδή, άλλο το κόστος σήμερα και άλλο το κόστος της επιτροπής. Πιθανότατα να έχει κάποιο πρόστιμο, ίσως να έχει κάποιο παράβολο. Σίγουρα, αν χρειάζεται επίδοση με επιμελητές, θα πρέπει να πληρωθούν. Και για φανταστείτε τώρα, ας πούμε, να έχουμε μια ιδιοκτησία που έχει 15 όμορους ή έχει ένα όμορο με 15 άτομα μέσα. Πρέπει και στους 15 να στείλουμε. Εξώδικο, τέλος πάντων. Όχι εξώδικο, την επιστολή μας. Έτσι, μέσω με δικαστικό κλητήρα. Ανεβαίνει το κόστος. Αυτό. Μάλιστα. Οπότε έτσι για να το κλείσουμε, πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν, να ελέγξουν το email ο κόσμος, μήπως έχει έρθει κάτι από το κτηματολόγιο και να ακολουθήσουν τις οδηγίες αυτές που... Να ακολουθήσουν τις οδηγίες, αν τυχόν δεν μπορούν να καταλάβουν, να βοηθούν, μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιο ειδικό, είτε σε μηχανικούς της περιοχής μας, είτε σε δικηγόρο, είτε όπου αυτοί εκτιμούν. Επίσης το κτηματολόγιο, το κτηματολογικό γραφείο εδώ, το... δίνει οδηγίες, δεν επιλύει περιπτώσεις, έτσι προς Θεού, απλά δίνει οδηγίες τι να κάνετε, να απευθυνθούν, εντάξει, είναι λίγο βέβαια πάλι και η περίοδος, να το πούμε και αυτό, του στραβού, το δίκιο ας το πούμε, ότι πάλι μέσα στο Πάσχα, εκλογές, αυτό το, είναι περίοδος πάλι που οι μέρες πάνε χαμένες, δεν ξέρω αν θα δοθεί παράταση και σε αυτό, πάντως είναι δίμηνο το η περίοδος. Μία για να δηλώσουμε, ένας μήνας για να δηλώσουμε την συμφωνία μας, τη διαφωνία μας και άλλος ένας μήνας για να πάμε τα δικαιολογητικά. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε να έχουν το νου τους, λοιπόν, μη τυχόν και υπάρχει κάποια εξέλιξη. Τώρα για οριστικοποίηση όλων αυτών, πότε προβλέπετε ή θα αργήσει. 31 Μαΐου είναι λίγη, είναι η πιο πρόσφατη παράταση που δώσανε στην ανάρτηση. 31 Μαΐου. Τώρα, αν θεωρήσουμε ότι το 23 Ιουνίου είναι καταληκτική ημερομηνία για τη διόρθωση των σφαλμάτων, θέλει και ένα χρονικό διάστημα ο μελετητής για να ενημερώσει τους χάρτες. Εγώ θεωρώ ότι από τον καινούριο χρόνο θα έχουμε λειτουργούν κτηματολόγιο. Ναι. Το βάζω έτσι λίγο πιο χαλαρά, γιατί βλέπω λίγο τα πράγματα πώς λειτουργούν. Ναι. Κάτι που έπρεπε να είχε τελειώσει χρόνια τώρα, να ξέρει ο καθένας την ιδιοκτησία του κλπ. Κάτι που τέλος πάντων. Καλύτερα να μην τελειώσει τόσο σύντομα, γιατί όσο πάει το κτηματολόγιο, τόσο θα δυσκολεύει. Ναι. Δηλαδή είναι προς όφελός μας το γεγονός ότι λίγο κάποιες παρατάσεις λύνουν προβλήματα. Το βλέπουν και αυτοί. Και επειδή και ο νομός μας, να πούμε και ένα καλό, είναι από τους νομούς που έχουν υποβάλει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό δικαιωμάτων, δηλαδή μπορεί να ξεπερνάμε και το 90%, 90-95%, που είναι ένα ποσοστό ρεκόρ για την κατάτμιση που έχει ο νομός μας. Ο νομός μας έχει πάρα πολύ μεγάλη κατάτμιση, είναι πολύ μικρές ιδιοκτησίες. Λόγω αναγλύφου, έτσι. Έχουμε μεγάλο ποσοστό και μπράβο μας αυτό. Μάλιστα. Φτάνουν λοιπόν και το 90% η διαδικασία του κτηματολογίου. Έχουν δηλώσει τα κίνητά τους, τα σπίτια τους, τα χωράφια τους εκεί οι λασιθιώτες. Είναι πολύ καλό το ποσοστό αυτό. Ναι. Έτσι. Το υπόλοιπο 10 τώρα, αν δεν, που δεν έχει δηλωθεί φαντάζομαι, αυτό πάει στο κράτος μετά. Δηλαδή θεωρείται μετά κρατική περιουσία. Ναι, δεν ξέρουμε και πόσο και τι είδους ιδιοκτησία είναι αυτό το 10%, γιατί τα ποσοστά βγαίνουν με στατιστικά στοιχεία, μπορεί και να μην υπάρχει αυτό, έτσι, τέλος πάντων να μην είναι 10, να είναι κάτι άλλο, αλλά σίγουρα για ιδιοκτησίες οι οποίες δεν δηλώθηκαν καθόλου, σήμερα φέρνουν την ένδειξη αγνώστου, έτσι, το οποίο όπως καταλαβαίνετε, αν μείνει ως αγνώστου, αναγκαστικά μετά με την κύρωση του κτηματολογίου, το διαχειρίζεται το δημόσιο, το άγνωστο. Γι' αυτό και τώρα αν πάμε να διεκδικήσουμε ένα
ένα ακίνητο που φέρει την ένδειξη αγνώστου, πρέπει να επιδώσουμε τη δήλωσή μας στο δημόσιο, για να αποφανθεί το δημόσιο αν του ανήκει ή όχι. Mm-hmm. Ήδος δεν του ανήκει βέβαια, από να του ανήκει στο βουνό ξαφνικά ένα ακίνητο. Να, αλλά επειδή φέρει την έχουμε ένδειξη, εικόνα για αυτό το 10% Κωστή. Τι δεν έχει, δηλαδή τι είναι αυτό, ποιοι δεν έχουν προσέλθει. Ορεινά είναι συνήθως. Το καλό στο κτηματολόγιο είναι ότι όσο περνάει τα καλά ακίνητα, τα ακίνητα που έχουν αξία, είναι τεκμηριωμένα, είναι μετρημένα, είναι οριοθετημένα. Να. Ό,τι βλέπετε τώρα και έχει προβλήματα, mm-hmm. είναι χαμηλής αντικειμενικής και εμπορικής αξίας. Mm-hmm. Δηλαδή, λέω άλλος ένα χωράφι, το έχω εκεί πάνω, ας πούμε, ποιος ασχολείται. Mm-hmm. Και να μην το δηλώσω, ποιος θα μου το πάρει. Να. Είναι και αυτό μια άποψη. Αλλά αυτό το κρίνει ο καθένας με την ιδιοκτησία του και με το δικό του το μυαλό, ας πούμε. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε αυτές τις μέρες, ας πούμε, έτσι που μπορεί να έχει και κάποιος λίγο χρόνο, ας ασχοληθεί και με αυτό, έτσι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Ιδιοκτησία είναι. Είναι σχετικά, ακούγεται λίγο πολύπλοκο, αλλά είναι σχετικά απλή διαδικασία, αν την αντιπαραβάλλουμε με το επόμενο που έρχεται, έτσι. Γιατί το επόμενο δεν θα είναι καθόλου απλή διαδικασία. Δηλαδή η εξέταση από επιτροπή θα είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε εδώ πάρα είμαστε. Πολύ για την ενημέρωση. Ναι, αν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Καλό Πάσχα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο με υγεία και χαρά στις οικογένειές τους και θα είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε. Να είστε καλά, Κωστή μου. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά με την εξέλιξη όσον αφορά το κτηματολόγιο στο Λασίθι που έχει φτάσει στο 90% όπως είπαμε σε πολύ καλό επίπεδο και έχει να κάνει τώρα με αυτές τις μέρες με τις διορθώσεις και όλα αυτά που μας περιέγραψε ο Κωστής ο Πανταζής, ο πρόεδρος των Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών που μίλησε εδώ σε μας. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα σε αυτό το σημείο και επιστρέφουμε σε λίγο, ένα λεπτό μετά τις 10.